Οι αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του τελευταίου 24ωρου που αφορούν τα θετικά δείγματα στον κορονοϊό. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Χατζοσήφ. Δημήτρη και σήμερα με λίγη καθυστέρηση. Δυστυχώς Στέλλα, ακόμη ένα θάνατο με αιτία την νόσο. covid COVID-19 ανακοινώσε πριν από λίγο το Υπουργείο Υγείας ανεβάζοντα τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη χώρα μα σε 233. Πρόκειται για άντρα ηλικία 89 ετών με υποκείμενα νοσήματα που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία, από σύνολο 46.544 εξετάσεων προέγυψαν 303 νέα περιστατικά κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας στα 36.878, ενώ το ποσοστό θετικότητας διαμορφώνεται στο 0,65%. Από σύνολο 45.075 εξετάσεων με τη μέθοδο rapid Εντοπίστηκαν 183 θετικά περιστατικά, τα 48 θετικά κρούσματα στη Λευκοσία με το ποσοστό θετικότητα να διαμορφώνεται στο 0,25%, 106 στη Λέμεσο με το ποσοστό θετικότητα στο 0,79%, 19 στη Λάρνακα με το ποσοστό θετικότητα στο 0,28%, 9 στην Πάφο με 0,23% ποσοστό θετικότητα και ένα στην Αμόχωστο με ποσοστό θετικότητα 0,05%. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα νοσηλευτήρια, ο αριθμό των νοσηλευωμένων βρίσκεται στου 129 ασθενεί, εκ των οποίων 25 σε σοβαρή κατάσταση. Από του 25 ασθενεί που είναι κρίσιμα, οι 13 είναι διασωλημμένοι, ο ένα νοσηλεύεται σε μονάδα αντατική θεραπεία εκτό αναπνευστήρα και οι 11 σε μονάδα αυξημένη φροντίδα στέλνου. Μάλιστα, Δίμητρη, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Κρατά.